Ο Γιάννης ο Πετράκης, ο παλιός ποδοσφαιριστής του Άρη, ο οποίος τυχαίνει να είναι και εκεί από την περιοχή, ήταν χθες στο γήπεδο, παρακολούθησε την ομάδα, παρακολούθησε το παιχνίδι και θα μας πει και τις δικές του εντυπώσεις. Γιάννη, καλησπέρα από τον Λίμπερο. Καλησπέρα, παιδιά. Είσαι καλά? Καλά, βέβαια. Όταν βλέπεις έτσι μάτς που σε θυμίζουν ευχάριστες αναμνήσεις και κόσμο πολύ, είναι ωραία αυτά τα συναισθήματα που νιώθεις. Ναι. Κάτι τέτοιο έγινε και χθες στη Χαλάστρα. Mm-hmm. Είχες την ευκαιρία έτσι να τα πεις και με αρκετό κόσμο, μίλησες με πολύ κόσμο. Είδα και πολλά παιδιά, ναι, από το παρελθόν, πολλούς φίλους μου. Και νομίζω ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να ξαναδώ, ας πούμε, τις δύο παλιές μου ομάδες και να συγκρίνω το ποδόσφαιρο του τότε με το τώρα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει φυσικά πολλά πράγματα από τότε που εσύ αγωνιζόσουν. Εκείνο που δεν ξέρω αν είχε αλλάξει, δυστυχώς, δεν είχα την τύχη να επισκεφθώ, Γιάννη, ξανά το γήπεδο του Καμπανιακού, αλλά εντάξει, μου προκάλεσε λίγο, δεν θα πω ακριβώς θλίψη, με στεναχώρησε το γεγονός ότι και ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε κακή κατάσταση, δηλαδή δεν επέτρεπε να παιχθεί και σοβαρό ποδόσφαιρο. Παρότι το γεγονός ότι ο Άρης προσπάθησε και ήταν αρκετά καλός. Ναι, πιστεύω ότι τουλάχιστον εδώ στη Χαλάστρα το γήπεδο θα έπρεπε να ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ναι. Και πάλι καλά, γιατί το προσέχουν, αλλά νομίζω ότι δεν δώσανε μεγάλη έμφαση στο γήπεδο τους τα περισσότερα χρόνια. Τώρα τελευταία κάτι πήγαν να κάνουν παραπάνω. Ναι. Και αυτό είναι λυπηρό, γιατί αυτό το βρίσκουν οι επόμενες γενιές μπροστά τους, έτσι. Ναι. Και αναφέρομαι σε μια περιοχή, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη, ναι, για πες μου. Ναι. Δεν θυμιζόμαστε για την οργάνωσή μας, ναι, σε εγκαταστάσεις. Ναι. Εντάξει, είναι... Θα φανταστείτε, ας πούμε, τα αποδυτήρια του Καμπανιακού γίνανε τώρα, γενιάστηκαν πριν 2-3 μήνες τα καινούργια. Κατάλαβα. Γίνανε αποδυτήρια πριν 50-60 χρόνια. Μάλιστα. Και το λέω απλά γιατί η περιοχή εκεί γενικά, γιατί εσύ είσαι από τη Σύνδρο που είναι ακριβώς δίπλα, ναι, έχει βγάλει η περιοχή γενικά πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στη μεγάλη κατηγορία. Είναι μια ποδοσφαιρομάνα, θα τη χαρακτηρίζει κανείς την περιοχή. Την περιοχή όντως είναι έφορες σε ποδοσφαιριστές και σε ταλέντα. Εντάξει, είπα, είμαστε ενοργάνωτοι και σαν λαός. Αν κρίνουμε ότι σε εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη μέχρι πρόσφατα, πόσα είναι τα γήπεδα, κάνουν 20 ομάδες σε ένα γήπεδο προπόνηση. Να. Φαντάσου τώρα, φυσικά όμως δεν θα έπρεπε να ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ο Καμπανιακός είναι μια πολύ ιστορική ομάδα και όντως βγάζει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και έχει βγάλει ποδοσφαιριστές. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι επάνω θα έπρεπε τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα. Αν και τα τελευταία χρόνια κάνει προσπάθεια, σου είπε, έκανε τα αποδυτήρια. Ναι. Έχει κάνει κάποιες εγκαταστάσεις με τις ακαδημίες. Δείχνει, ας πούμε, να κάνει τη μεταπρόοδο. Αλλά γενικώς, όταν θες να βγάλεις ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι, και σέβεσαι την ιστορία σου, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέχεις είναι οι εγκαταστάσεις και οι ακαδημίες. Πάντως ο Άρης γενικότερα, χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο χθες, καθώς η ομάδα εξασφαλίσει μαθηματικά την άνοδό της, ειδικά στο δεύτερο μισό του πρώτου μηχρού, νομίζω έπαιξε αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Έβαλε 2 γκολ, έκανε ευκαιρίες. Παρά τον μέτριο αγωνιστικό χώρο έπαιξε αλλά και δεν έδωσε κανένα δικαίωμα ούτε για μουρμούρες ούτε για τίποτα, νομίζω. Ναι, αν και εγώ θα περίμενα τα πράγματα να είναι διαφορετικά, ο Άρης ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ναι, στο χθεσινό ματς. Έδειξε ότι άξια είναι ο πρωταθλητής, θα έλεγα, της κατηγορίας και ότι έχει μια μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες σε όλους τους τομείς και νομίζω ότι πραγματικά, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση με αυτήν την κατηγορία και δεν θα μιλήσω για το κομμάτι το εξαγωνιστικό, έτσι. Να. Θα μιλήσουμε καθαρά για το αγωνιστικό κομμάτι. Να. Ήταν σοβαρός, αν και θα έπρεπε αυτή τη σοβαρότητα να την έχει ο Καμπανιακός περισσότερο, γιατί όντως ήταν η ομάδα που ήθελε τουλάχιστον τον ένα βαθμό. Να. Εκεί μαθηματικά, ας πούμε, ακόμα... Δεν έχει σωθεί ακόμη, ναι. Δεν έχει σωθεί και φοβάται να μην μπει σε περιπέτειες. Νομίζω ότι
μάτς χωρίς να εντυπωσιάσει, όπως είπες και εσύ. Mm. Είχε κάποιες ηγετικές μορφές μέσα στον αγώνα που σίγουρα η παιδεία τους, η ποδοσφαιρική, αλλά και οι παραστάσεις που έχουν από μεγαλύτερες κατηγορίες φαινόταν σε αυτό το, το παιχνίδι. Όπως για παράδειγμα, πάνω σε αυτό που λες, είδαμε μια-δυο φορές τον Τάτο να περνάει σχεδόν όλη την ομάδα του Καμπανιακού. Μπράβο, ήταν κάποιες προσωπικές ενέργειες κάποιων παιχτών, ακόμα και ο Ελντούλ που έκανε την ενέργεια και στον γκολ. Φαίνονταν κάποιοι ποδοσφαιριστές ότι είχαν διαφορά από τους άλλους. Mm-hmm. Δεν θα πάμε στο τακτικό κομμάτι που μια ομάδα, ας πούμε, ολόκληρη έλεγχε πλήρως σχεδόν τον αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Mm-hmm. Έγινε πάντα σε όλους τους τομείς μια κλάση παραπάνω. Γενικώς ο Άρης μου άρεσε χθες πάρα πολύ. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που αν πλαισιωθούν του χρόνου mm-hmm. Με 2-3 προσθήκες εκεί που ο προπονητής θα επιλέξει ότι η ομάδα πραγματικά χρειάζεται ενίσχυση, μπορεί άνετα, ας πούμε, βέβαια με μεγαλύτερη σοβαρότητα και δουλειά, να πρωταγωνιστήσει και στη Β' Εθνική. Ναι. Λένε και πολλοί, Γιάννη, ότι ο Άρης, αυτή μάλλον η φετινή ομάδα, η οποία ολοκληρώνει σιγά σιγά τις υποχρεώσεις της στην Γ' Εθνική, δεν είναι ομάδα αυτό το ρόστερ Γ' Εθνικής, είναι ομάδα φουτμπολίγκ ουσιαστικά, για να λέμε τα πράγματα από το μάτς. Δηλαδή, όταν έχεις παίκτες όπως ο Τάτος, ο Κασναφέρης, ο Κιβελίδης, ο Ντούνης, ο Ρόβας, αναφέρουν ενδεικτικά κάποιους που έχουν καταγράψει αρκετές συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία, δεν μπορεί να νοείς ομάδα Γ' Εθνικής, είσαι ομάδα φουτμπολίγκ. Εννοείται αυτό, γιατί το έζησα και πριν 2 χρόνια που ήμουν προπονητής του Καμπανιακού σε αυτήν την ομάδα. Εμείς παίρναμε με τη Λάρισα που είχε ένα μπάτζετ της τάξης του 1 εκατομμυρίου και εμείς είχαμε, ας πούμε, 50-60 χιλιάρικα μπάτζετ με ποδοσφαιριστές και παραστάσεις από αλφα τοπικό έτσι και μέχρι δέλτα εθνική, λέγαμε, κάποιους ποδοσφαιριστές. Νομίζω και μόνο αυτό τα λέει όλα. Δεν είναι εύκολο να καλύψει ένας ποδοσφαιριστής αυτές τις παραστάσεις, γιατί σε μια προσωπική ακόμα ενέργεια θα φανεί η διαφορά μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Μπορεί να φανεί ακόμη και στη φυσική κατάσταση, δηλαδή κάποιες στιγμές μπορεί να φαίνεται ο Άρης. Και αυτό φαινόταν. Εχθές πραγματικά, και σε ευχαριστώ που το επισήμανες, εχθές φαινόταν σε μεγάλο βαθμό ακόμα και το βλέπεις μέσα από την ταχύτητα ενέργειας αυτό των κάποιων ποδοσφαιριστών, το ρυθμό που επιβάλλει. Και αυτό που λέτε εσείς και οι προπονητές, τα τρεξίματα που έχει μια ομάδα. Τα τρεξίματα, ναι, γενικώς. Ο Άρης ήταν σε όλους τους τομείς ένα κλικ, να πω έτσι, και λίγο είναι πάνω από τον Καμπανιακό, που πραγματικά περίμενα καλύτερο. Φυσικά ήταν πάρα πολύ αγχωμένος και μετά το πρώτο γκολ νομίζω ότι εκεί φάνηκε ότι το πόσο αγχωμένος είναι και δεν ξέρω το λόγο. Από κάποιες ενέργειες φαινόταν, ας πούμε, ο εκνευρισμός που είχαν. Κάτι που δεν έδειξε φυσικά ο Άρης σε όλο το παιχνίδι. Και σταθερά πήρε μια πολύ άνετη και μεγάλη νίκη μέσα στη Χαλάστρα. Με ένα πολύ ωραίο, καλό κλίμα γενικώς εκτός. Ναι, όντως ήταν. Εντάξει, από ό,τι ξέρω έχει και πάρα πολύ κόσμο αριανό η περιοχή εκεί, ναι. Ναι, αλλά δεν δώσαν και δικαίωμα οι ομάδες, θα έλεγα, για να έρθουν σε αντιπαράδοση. Το φύλαθλο πνεύμα κυριάρχησε και πραγματικά έτσι πρέπει να είναι και το ποδόσφαιρο φυσικά. Το μετατρέψαν σε μια γιορτή, αν και θα μπορούσε, ας πούμε, ο Καμπανιακός να ήταν πιο ανταγωνιστικός και να βλέπουμε ακόμη καλύτερο θέαμα μέσα στο παιχνίδι. Κάνε μου ένα σχόλιο, επειδή έπαιξες επιθετικό στον Άρη, την θέση την ξέρεις καλύτερα από τον καθένα. Για την επιθετική δυνότητα του Αντώνη του Καπνίδη, ένα παιδί το οποίο όταν ήταν στις ακαδημίες του Άρη πέρασε σχεδόν απαρατήρητος, θα έλεγε κανείς, χωρίς να κάνει κάτι το αξιοσημείωτο. Τα τελευταία 2 χρόνια όμως είναι αυτός ο οποίος σκοράρει ακατάπαυστα. Πέρσι έβαλε 10 γκολ, φέτος έχει φτάσει ήδη τα 18 και αν μη τι άλλο. Έχει αυτό που λέμε τον γκολ που μετράει στο ποδόσφαιρο. Κοίταξε, τον γκολ είναι και θέμα χημίας, έτσι. Λέμε για τις ακαδημίες. Είναι και θέμα χημίας, είναι και θέμα ικανοτήτων φυσικά να το έχεις μέσα σου. Μπορεί αυτός ο ποδοσφαιριστής να βρει και τη χημία με τον προπονητή, με την ομάδα και σιγά σιγά να γίνει ένα απόσπασμα στο κομμάτι αυτής της ορχήστρας, θα έλεγα, και να μπορεί να σκοράρει και να βοηθάει την ομάδα. Θεωρώ ότι ο Άρης
και σαν ομάδα δημιουργεί ευκαιρίες, έχει και ποδοσφαιριστές διαβολιστές για αυτήν την κατηγορία. Θα ήθελα να δω την εξέλιξή του σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Δεν θεωρώ ότι το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, επειδή το σας είπα, το έχω ζήσει και σε ποδοσφαιριστές αλλά και σαν προπονητής πολύ πρόσφατα. Για μεγάλο επίπεδο. Σίγουρα μας δείχνει να είναι εξελίξιμος και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Θα ήθελα να δώσω τα τελευταία παιχνίδια και τους άλλους επιθετικούς. Εχθές είδαμε και τον Κυβελίδη, παίζανε μαζί χθες το παιχνίδι. Ο Κυβελίδης είναι άλλο στυλ, θα έλεγα. Είναι πιο δυνατός, πιο... Και με περισσότερες παραστάσεις ασφαλώς. Είναι και... Ναι, πιο μαχητής και περισσότερες παραστάσεις. Θα ήθελα να δω τον Κωνσταντινίδη που έχει πολλά προσόντα. Τον είχα δει και στο πρώτο μάτσο μου, καμπανιακό. Πιστεύω περισσότερο ο επιθετικός, ο καθαρός φορ που παίζει με πλάτη, αλλά είναι και προσφερθές που αυτή τη στιγμή πρέπει να τους δει ο Άρης, σύν αυτούς που έχει ακόμα και στις ακαδημίες του, γιατί έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να τις δει ο προπονητής και να μπορέσει να τους αξιολογήσει κατάλληλα, από τη στιγμή που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον πλέον η ομάδα, σίγουρα όμως πρέπει να παίζει πάντα για την νίκη, γιατί είναι ο Άρης. Να τους δώσει χρόνο παραπάνω συμμετοχής, ώστε να τους αξιολογήσει καλά για την επόμενη σεζόν. Να είναι έτοιμος δηλαδή για το τι μέλη γενέστε ακριβώς στο ρόστερ της ομάδος. Και επιθετικός, μην ξεχνάτε ότι είναι και θέμα ψυχολογίας. Δεν μπορεί, δεν πατάς ένα κουμπί και βάζεις γκολ, άσχετα αν το έχεις εύκολο. Είναι στο ποια χρονικά διαστήματα μπαίνεις μέσα, αν η ομάδα θα μπορέσει να σου δημιουργήσει και σένα, είτε το έχεις είτε δεν το έχεις, τις προδιαγραφές και τις ευκαιρίες για να βάλεις γκολ. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεσαι και αντιμετωπίζεται η ομάδα από τις άλλες ομάδες αυτή τη στιγμή, ο Άρης αυτή την κατηγορία, λογικό ήταν, αφού ήταν το απόλυτο φαβορί, όλες οι ομάδες και οι άμυνες να ήταν κλειστές. Δηλαδή είναι δύσκολες οι καταστάσεις για ένα επιθετικό, δεν είναι πάντα εύκολες όσο εμείς τις υπολογίζουμε. Το να μπει ο άλλος στο 70 και να σου γυρίσει το μάτς δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και ιδιαίτερα όταν είσαι Άρης και μέσα, ας πούμε, στο Χαριλάου, στο Βικελίδης, θεωρείς ότι απαγορεύεται να κάνεις έστω και ισοπαλία. Και να σε βάζει ο προπονητής, ας πούμε, 20 λεπτά και εσύ να λες τώρα, ας πούμε, πρέπει να τα κάνω όλα για να μπει τον γκολ. Δεν είναι εύκολες καταστάσεις. Και επειδή τις έχω ζήσει, πολλές φορές πέφτουμε έξω στην αξιολόγηση κάποιων ποδοσφαιριστών. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει τη δυνατότητα και προπονητής και το προπονητικό team να αξιολογήσει καλύτερα όλες του τις λύσεις και να έχει μια σαφή εικόνα, και πρέπει να το κάνει στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ναι, πάντως δεν θα πρέπει να νομίσει ο Άρης ότι δεν θα πρέπει να ενισχυθεί, για παράδειγμα, ή να κάνει καλύτερη ομάδα την επόμενη σεζόν, γιατί ασφαλώς είναι ένα διαφορετικό πρωτάθλημα η Football League. Είναι μεγαλύτερο και καλύτερο το επίπεδο και θα συναντήσει περισσότερες δυσκολίες. Τουλάχιστον το ευχάριστο είναι, Γιάννη, ότι θα συναντήσει και κάποιους καλύτερους αγωνιστικούς χώρους στα εκτός έδρας παιχνίδια. Ναι. Κάτι είναι γι' αυτό. Ναι, ευελπιστούμε σίγουρα. Είναι καλύτεροι αγωνιστικοί χώροι. Υπάρχει μεγαλύτερη οργάνωση, θα έλεγα, στην Β' Εθνική. Αλλά είμαι της γνώμης, Γόρη, ότι πάνε με τον Άριστον, έτσι. Ναι. Ούτε οι πολλές μεταγραφές θα φέρουν. Εντάξει, μπορεί να φέρουν ένα ξεσηκωμό στον κόσμο. Ο κόσμος που θεωρώ του Άρη είναι πάρα πολύ και νομίζω ότι ήδη αρχίζει, ξεσηκώνεται όταν βλέπει την ομάδα του και την αγάπη του, ας πούμε, να ξαναγυρίζει σελίδα προς το καλύτερο πάντα. Αλλά να μην κάνουμε κακό δηλαδή και αλλοιώσουμε όλο το χαρακτήρα της ομάδας. Πιστεύω ότι αν εξολογηθεί σωστά ο κορμός και κάνει 2-3 καλές, μα πάρα πολύ καλές μεταγραφές, με το υπάρχον υλικό, πάλι η ομάδα, αν έχει διοίκηση σωστή, έτσι και τον κόσμο κοντά της και τη φιλοσοφία της δυνατή, είναι καταδικασμένη και θα πρωταγωνιστήσει. Δεν μου αρέσουν οι πολύ μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ. Ναι. Καταλαβαίνω, να μην πάει δηλαδή σε μια λογική να αλλάξει όλη την ομάδα. Νομίζω ότι χάνει την κουλτούρα της η ομάδα, έτσι, και το χρώμα της. Από τη στιγμή που έχεις μια πετυχημένη συνταγή, δεν αλλάζουν. Δηλαδή, δες όλες τις μεγάλες ομάδες που έχουν κάνει μεγάλες διακρίσεις. Ναι. Στηρίζονται πάντα σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και σε έναν ιδιαίτερο κορμό και χαρακτηριστικά παιχτών. Ναι. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, της Ευρώπης. Ναι. Πάρε τις μεγαλύτερες ομάδες. Πάντα στηρίζονται σε μια
φιλοσοφία σταθερή. Ναι. Ναι, έχω την εντύπωση, νομίζω ότι όταν άρχισε να χτίζεται η ομάδα που χτίστηκε και τελευταία στιγμή φέτος, το Σεπτέμβριο, αποκτήθηκαν κάποιοι παίκτες με στόχο να αποτελέσουν ένα κορμό μέχρι και τη Super League. Δηλαδή, παίκτες που έχουν τέτοιες παραστάσεις. Ναι. Αυτό όντως είναι σωστή αντίληψη, έτσι, και σωστή φιλοσοφία. Και από ό,τι θυμάμαι καλά, και κάποιες διακρίσεις μεγάλες που ήρθαν από τον Άρη, πάντα ήρθαν μέσα από τις ομάδες, μέσα από τα σπλάχνα του Άρη. Οι περισσότεροι παίκτες κάποτε του Άρη ήταν γηγενείς και είχαν ένα-δύο ξένους το πολύ. Ναι. Σωστά. Και φύγαν τόσο μεγάλοι ποδοσφαιριστές από τον Άρη, από τις ακαδημίες του, πάντα πρωταγωνιστούσαν στις μεγαλύτερες ομάδες των Αθηνών, λέμε. Ναι. Έδωσε τόσους μεγάλους ποδοσφαιριστές ο Άρης. Γιατί να μην σιγά-σιγά το κάνει, ας πούμε, αυτό. Από τη στιγμή που έχει τον κόσμο, είναι λαοφιλής ομάδα, έτσι, έχει την τεχνογνωσία με προπονητές, γιατί να μην βγάζει πάλι, να μην κάνει πάλι το ίδιο, να βγάζει ποδοσφαιριστές και να τους εκμεταλλεύεται. Από τη Θεσσαλονίκη που υπάρχει, πιστεύω γενικώ στην Ελλάδα ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο ποδοσφαιριστών, γιατί ο Άρης πάλι να μην πρωτοστατεί και σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Με τόσες ακαδημίες. Και νομίζω ότι ιδιαίτερα στην γάμα εθνική, αυτή τη συγκεκριμένη γάμα εθνική, θα μπορούσαν να παίρνουν πολύ περισσότεροι ποδοσφαιριστές από τα τμήματα του Άρη που πρωταγωνιστούν τόσα χρόνια. Ναι. Σωστά. Δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά. Ναι, όντως θα πρέπει από τη στιγμή που είναι και αρέσει τεχνική πλέον η γάμα εθνική να... Και θα πάρεις και τρεις παιχταράδες, έτσι θα επενδύσεις επάνω τους. Παρά παίκτες με σοβέζικες λύσεις. Φυσικά σε είπα ότι αυτό το όλο το ρόστερ που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το ρόστερ των άλλων ομάδων. Πες μας και κάτι προσωπικό. Έχεις δουλέψει και στον Καμπανιακό μέχρι πρόσφατα. Τώρα προπονητικά δεν είσαι κάπου, έτσι δεν είναι? Όχι, για κάποια επαγγελματικά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι πάλι θα ξανασχοληθώ με την προπονητική. Αυτόν τον χρόνο επέλεξα γιατί και οι προτάσεις αλλά και το οικονομικό παίζει τεράστιο ρόλο πλέον. Ναι. Οι μετακινήσεις δεν είναι όπως παλιά. Βλέπεις ότι η οικονομική κρίση χτύπησε και τους προπονητές και οι περισσότερες ομάδες, ιδιαίτερα στην Α1 κατηγορία που είναι ανταγωνιστική, στην Γ εθνική, έχουν να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Για να πάω σήμερα σε μια ομάδα, ας πούμε, λίγο μακριά από την περιοχή μου και με την εργασία που έχω, θα χρειαστώ ένα μεγάλο ποσό σε μετακινήσεις. Ναι. Αν δεν πάρω και τα χρήματα που πρέπει να πάρω σαν προπονητής για τις ώρες που απασχολούμαι, για ποιο λόγο να πας? Και ιδιαίτερα με οικογένεια, με παιδιά. Ναι. Πολύ σωστά. Ναι. Πρέπει να είναι κάτι που να αξίζει και να... Ναι, μην κοιτάς τώρα τον Άρη ή τον Καμπανιακό φέτος. Είναι τρεις ομάδες που πραγματικά πληρώνουν, ας πούμε, και είναι σοβαρές τις υποχρεώσεις τους. Οι περισσότερες ομάδες ξέρουμε ότι έχουν προβλήματα οικονομικά και πολλοί προπονητές ακόμα δεν πληρώνουν. Ναι, ναι. Όντως και μάλιστα και υπάρχει μια... Το να δουλεύεις με τις απαιτήσεις γάμα εθνικής τώρα για να πάρεις 5 και 6 εκατοστάρικα. Ναι. Νομίζω ότι είναι λυπηρό αυτό το πράγμα. Εννοείται. Ναι. Και ένας προπονητής δεν μπαίνει στη διαδικασία, όπως λες, για αυτά τα χρήματα να πάει όταν θα έχει και τις μετακινήσεις στη μέση. Και πρόπερση δηλαδή ήταν η ομάδα μου Καμπανιακός, ήταν δίπλα μέσα στο σπίτι μου. Ήταν και πάλι, ας πούμε, τα χρήματα που έπαιρνα ήταν ικανοποιητικά και έκανα αυτό το κομμάτι και ήμουν και όλη μέρα στο γήπεδο. Ναι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα και για τον προπονητή. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες με τις προϋποθέσεις του Άρη αυτή τη στιγμή. Για να έρθει ένας προπονητής και να αξίζει τον κόπο να δουλέψει, γιατί και αυτός είναι άνθρωπος και είναι επαγγελματίας και έχει απαιτήσεις. Εννοείται. Για να δούμε τι θα αλλάξει και τι μπελάξει. Όπως και πολλά παιδιά του Καμπανιακού που είναι αξιόλογοι ποδοσφαιριστές, δουλεύουν το βράδυ σε... Κάνουν και άλλες δουλειές παράλληλα. Σε κάποια μπαρ, σε κάποια... Ναι, για να μπορέσουν να ζήσουν, να βιοποριστούν. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες που δουλεύει, ας πούμε, ο Ραγκαδίνας με τον Τάτο. Ναι. Είναι και οι δυο πολύ αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Ακριβώς. Ο ένας όμως είναι, ασχολείται αποκλειστικά με το ποδόσφαιρο, δεν έχει κάποιο, και ο Ραγκαδίνας κάνει και άλλη δουλειά. Εμείς όμως μέσα στο γήπεδο πάμε και κρίνουμε το ίδιο. Ναι. Ποδοσφαιριστές αυτούς που βλέπουμε. Σωστά. Γι' αυτό και οι απαιτήσεις φυσικά από τους παίκτες του Άρη είναι ασφαλώς μεγαλύτερες και γι' αυτό και η κριτική την οποία υφίστανται είναι και διαφορετική από ότι ο Ρακαβίνας, για παράδειγμα. Έτσι ακριβώς είναι. Να βλέπουμε τις συνθήκες που δουλεύει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Φυσικά φέτος ο Καμπανιακός ήταν από τις ομάδες που είχαν και διοίκηση δυνατή. Ναι. Γι' αυτό και αυτοί, ας πούμε, δέχονται κάποια κριτική παραπάνω, γιατί και εκεί έχουν κάνει και αυτοί μεγάλα άλματα. Ναι.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτά που είπαμε, για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Θα σε βλέπουμε, φαντάζομαι, και εντός έδρας παιχνίδια. Σε έχουμε δει ερσχάτως, έρχεσαι αρκετά και... τώρα έχω ζεσταθεί και εγώ πάρα πολύ. Άρχισε να αγωνίζεται και ο μικρός και μπορεί και να το φέρουν και εκείνος στα τμήματα του Άρη, γιατί βλέπω ότι άρχισε να γίνεται καλή δουλειά. Ναι. Και βρήκα και πολλούς φίλους ξανά και θυμηθήκαμε τα παλιά. Πάμε με τους βετεράνους σε πολλά παιχνίδια, όπως την άλλη εβδομάδα έχουμε ένα πολύ καλό μάτς για το φιλανθρωπικό στη Ρόδο. Ναι. Νομίζω και οι βετεράνοι είναι κοντά στην ομάδα. Όντως, ήταν χθες και ο Γιάννης Σοβαίνος, ο Δημήτρης Μπουγιουκλής, είδαμε αρκετά παιδιά και χθες στο γήπεδο. Εντάξει, το ποδόσφαιρο, παιδιά, κακά τα ψέματα, είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι η πραγματική ζωή, ο αθλητισμός γενικά, αλλά το ποδόσφαιρο γι' αυτό και σε βάθος χρόνου είναι το πιο διαχρονικό άθλημα που υπάρχει. Και νομίζω τέτοιες στιγμές θα μοιάζουμε όλοι οι άνθρωποι. Μακάρι ο Άρης να συνεχίσει την ανάκαμψη που θέλουμε όλοι εμείς που ζήσαμε καλές στιγμές και θα θέλουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας το μέλλον ακόμη καλύτερες. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, Γιάννη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλές εκπομπές πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.